Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12. Εδώ ο Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο, alone σήμερα. Θα έχουμε τηλεφωνικά τον Νίκο Παπαδόπουλο λίγο πιο μετά. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 12, αργήσαμε σήμερα να μπούμε. Αλλά, δηλαδή η εκπομπή σήμερα πήγε 10.30 με 12. Okay, και λόγω της επικαιρότητας και λίγο μιας μικρής αργοπορίας, να τα λέμε όλα, του ανθρώπου που μιλάει στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή. Αργήσαμε λίγο να πούμε, αλλά εδώ είμαστε μέχρι και τις 12 και έχουμε να πούμε αρκετά σε μια γεμάτη ημέρα. Ακούσατε νωρίτερα τη μετάδοση του αγώνα από τη Νέα Σμύρνη, εκεί που ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Βέβαια, το τελικό σκορ το 2-1 υπέρ του Πανιωνίου δεν ξέρω να τον ανησυχεί και τόσο. Απλά ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία. Δεν μπορεί να πει ότι έχασε την ευκαιρία. Τέλος πάντων, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε και να το καθαρίσει, τέλος πάντων να μην το χάσει. Ουσιαστικά το έχασε από δύο έτσι εύκολα λάθη και δεν κατάφερε να. Και με ένα λάθος του Πανιωνίου προηγήθηκε. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα αυτό το παιχνίδι. Αν φυσικά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι, στα τέλη του μήνα, στη ρεβάνση Τούμπα, είναι αυτός που πρέπει και πάρει την πρόκριση. Έχουμε να πούμε αρκετά για αυτό το μάτς, στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά καινούργια πρόσωπα. Ήταν μια ομάδα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά αυτή η εντεκάδα, ενώ κάνει δοκάρι η Μπαρτσελώνα στο El Clásico, το οποίο είναι ο πρώτος ημιτελικός, αν δεν κάνω λάθος, του Copa del Rey. Το Barcelona Real, το οποίο είναι στο 32ο λεπτό. Η Real προηγείται από πολύ νωρίς με τον γκολ του Μπενζεμά. Είναι 0-1 το σκορ στο 32 και τώρα η Barcelona έχει μια κεφαλιά στο δοκάρι και τώρα η Real βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Ο Μέση δεν ξεκίνησε. Αν η Real μπαίνει πολύ επικίνδυνα, δεν θα δυνατή η πάσα προς τον Μπενζεμά που περίμενε να τη πρόξει προς τα δεύτερα. Είναι πολύ δυνατή η πάσα από τον Παλίκαρο εδώ, τον Vinicius. Λοιπόν, οπότε έχουμε το μυαλό μας και εκεί, στο τι γίνεται στο El Clásico. Ένα από τα πολλά που θα δούμε αυτό το μήνα. Καθώς. Και άλλη μια καλή ευκαιρία εδώ για τη Real, corner τελικά. Καθώς θα δούμε και revanche στο Santiago Bernabeu και παιχνίδι για τη La Liga. Βέβαια, στη La Liga δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο, καθώς η Barcelona είναι αρκετά μπροστά από τη Real, αλλά τα παιχνίδια του κυπέλλου προφανώς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάντα φυσικά τα κλασικό έχουν ενδιαφέρον. Την κεφαλιά δεν προλαβαίνω πάλι ποιος την έκανε. Πάντως η Barcelona είχε δοκάρι, ο Ράκετ την έκανε την κεφαλιά, είχε δοκάρι για να ισοφαρίσει. Μένοντας λίγο παραπάνω στο παιχνίδι της Νέας Σμύρνης, ο ΠΑΟΚ έχασε με 2-1 νωρίτερα, το Λαμία Ολυμπιακός έληξε 3-3. Okay, νομίζω ότι και οι δύο με τις ρεβάνς στην έδρα τους έχουν έτσι πολύ. Νομίζω ότι ακόμα και ο ΠΑΟΚ διατηρεί το προβάδισμα, παρότι έχασε με 2-1. Κάποια πράγματα είδαμε σήμερα από τον ΠΑΟΚ, κάποιους καινούριους ποδοσφαιριστές. Τον Ολιβέιρα, τον Ίγκασον, ακόμα και τον Σφιντέρσκι που ναι, μεν τον έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, αλλά για λίγο, για πρώτη φορά τον είδαμε για 90 λεπτά τον Πολωνό. Ναι, μου αρέσει καλά στοιχεία. Το γκολ σήμερα βέβαια που έβαλε προήλθε από λάθος του Κότνικ, αλλά είναι γκολ. Και νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Νομίζω είναι πολύ διαφορετικό. Είναι σίγουρα διαφορετικό από τον Πρίγκιπ, νομίζω είναι διαφορετικό και από τον Ακπομ ο Πολωνό. Και το γεγονός ότι είναι επιθετικός, παίζει με τα αριστερό πόδι, είναι κάτι που το βρίσκει πολύ εύκολα. Σίγουρα ο Ολιβέιρα άφησε καλά δείγματα και είναι σημαντικό για τον Πορτογάλο το γεγονός ότι και γενικά για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολιβέιρα και για τον Σφιντέρσκι και για τον Ίγκασον είναι παίχτες που είχαν παιχνίδια στα πόδια τους και ειδικά για τον Ολιβέιρα, ας πούμε, φάνηκε σήμερα κατά το πρώτο του μάτς και φαίνονταν ότι πατούσε καλά. Η ποιότητα του είναι διαφυσβήτητη. Σήμερα κιόλας θα μπορούσε να έχει και μια, ας το πούμε, assist στη φάση, στο ξεκίνημα του αγώνα με το Λιμνιό. Μια μεγάλη παλιά τριαντάρα που ουσιαστικά έβγαλε το Λιμνιό μόνο του. Με τον Κόντινγκ δεν κατάφερε να ευστοχίσει ο Λιμνιός. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολιβέιρα έδειξε κάποια καλά δείγματα πρώτα. Έτσι είναι αυτό που λέγαμε εδώ και το μεσημέρι στο ΠΑΟΚ με την Αγάπη Γαβριλίδη, ότι ό,τι και να βλέπαμε σήμερα, είτε πολύ καλή εικόνα, είτε πολύ κακή, είτε μέτρια, νομίζω ότι είδαμε μέτρια εικόνα από τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μας επιτρέψει να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για μια ομάδα η οποία σήμερα ο μοναδικός της βασικός ήταν ο τερματοφύλακας και ένας από αυτούς, μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα τώρα, τη βγάζει ο Νάβα στο πλασέ, νομίζω είναι το Σουάρες, ναι,
στη γωνία του που ξανάβασε και το έδιωξε κόρνερ. Έλεγα ότι η εικόνα του Πάουκ ήταν μέτρια σήμερα. Συμπεράσματα πολλά δεν μπορούμε να βγάλουμε για μια δεκάδα που έπαιξε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Με μοναδικό βασικό τον Πασχαλάκη και βασικό παύλα παίχτη του rotation, γιατί ο Σάχοφ δεν είναι παίχτη που δεν βγαίνει από την δεκάδα. Τον Ουκρανό που παίξε 60 λεπτά. Οπότε το κομμάτι που έχει να κάνει με χημεία, με συνοχή, με κάποιους αυτοματισμούς τέλος πάντων και όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολο να το δούμε σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Απλά με το λάθος του Πασχαλάκη στο τέλος, ο ΠΑΟΚ έχασε το παιχνίδι και θα πάει με ένα μειονέκτημα, ας πούμε, στη ρεβάνς στο τέλος του μήνα. Αν θυμάμαι καλά, η ρεβάνς με τον Πανιόνιο είναι μετά το ντέρμπι με τον Άρη στη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει τον Ολυμπιακό. Μετά έχει τον Απόλλωνα Σμύρνης, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω μετά έχει τον Άρη. Okay. Είναι ξεκάθαρο ότι τον πάω και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το μάτς μείνει εκτός αποστολής ο Μάτος, ο Βιερίνια, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, παίκτες, ο Μαουρίσιο, παίκτες που προφανώς και αποτελούν τη ραχοκαλιά της ενδεκάδας. Είναι ξεκάθαρο το μυαλό είναι στο μάτς με τον Ολυμπιακό και το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί να ξεχνάμε τι παίζεται σε αυτό το μάτς την Κυριακή. Βέβαια, σε αυτό το μάτς, ό,τι και να γίνει, δεν είναι παιχνίδι τελευταίας αγωνιστικής, δεν είναι παιχνίδι που κρίνεται το πρωτάθλημα, δηλαδή κρίνεται και μαθηματικά. Οπότε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα εκεί, είτε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είτε έρθουν ισόπαλοι, είτε έρθουν ισόπαλοι οι ομάδες, είτε κερδίσει ο Ολυμπιακός, έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα μπροστά του σε κάθε περίπτωση. Απλά, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει, κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και προφανώς, όπως έχουμε καταλάβει, βλέποντας τον ΠΑΟΚ και σε άλλες διοργανώσεις μέσα στη σεζόν και στο Europa League νωρίτερα και στο κύπελο, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ και την Πανχαϊκή μετά από 2-1 από το παιχνίδι την απέκλεισε στη φάση των 16. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έχει το μυαλό του στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και από τη στιγμή που δεν κάθεσε κάποια κλήρωση στο κύπελο που να φέρνει ντέρμπι, την ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, του επιτρέπεται να έχει. Το επιτρέπεται. Έχει τη δυνατότητα να κάνει και κάποιες έτσι μέτρες προς κακές εμφανίσεις στα παιχνίδια του κυπέλου. Με την Πανχαϊκή, με τον Πανιόνιο, έτσι όπως έχει γίνει το κύπελο πλέον, που δεν είναι ένα μάτς και έξω, που εκεί όντως το λάθος το πληρώνεις όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι και έχεις δυνατότητα στη ρεβάνς που είναι και στην έδρα σου να βγάλεις την ποιότητά σου. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κρατάει την κατάσταση στα χέρια του και σήμερα το μόνο πράγμα που μπορούμε έτσι να κάνουμε και να κρατήσουμε είναι να δούμε έτσι την εικόνα από πολλά καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή τον Ίγκασον, ο οποίος νομίζω ότι αυτός έχει καλή εικόνα, τον Ολιβέιρα, το Σφιντέρσκι, το Γιαννούλη, το Πέδρο Ενρίκε που τον είδαμε για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του, το Μίτσις που τον ξαναείδαμε. Γενικά ήταν μια ομάδα με αρκετές αλλαγές σήμερα ο ΠΑΟΚ και πέρα από αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει σε πολλά πράγματα από το σημερινό παιχνίδι. Το ίδιο θα έλεγα αν κέρδιζε 0-2 για παράδειγμα και είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση από σήμερα. Η εικόνα του ήταν μέτρια, αλλά στα δικά μου τα μάτια ήταν φυσιολογικά μέτρια, γιατί είπαμε ότι από τους 11 παίκτες που ξεκίνησαν, οι 10 είναι παίκτες που παίξαν για πρώτη φορά όλοι μαζί. Οπότε λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει και πάρα πολύ πάω σε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τόσο σημαντικό το μάτς που έχει μπροστά του την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, που το σημερινό έγινε, τελείωσε, ξεχνιέται και πάει στο επόμενο. Πάει στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέγαμε και για το rotation που έκανε και ο Ολυμπιακός σήμερα, και ο Ολυμπιακός έπαιξε με πάρα πολλές αλλαγές σήμερα σε αυτό το 3-3 με τη Λαμία. Η Λαμία προηγήθηκε με 1-0, ισοφάρισε ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε με 2-1 η Λαμία, πήγε να κάνει ανατροπή ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε με 2-3, ισοφάρισε η Λαμία στο τελικό 3-3. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε με πολλές αλλαγές σήμερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερη εβδομάδα αγώνων ανά 3-4 μέρες για τις ομάδες. Την προηγούμενη εβδομάδα
Υπήρχε η εμβόλυμη, η εξαναβολής μάλλον αγωνιστική, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννενα του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Τον Παντιόν έπαιξε. Μεσοβδόματα είχε παίξει τον Αστέρα Τρίπολης. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, γενικά είναι δεύτερη εβδομάδα συνεχόμενων αγώνων, ένα 3-4 ημέρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα με τους ίδιους και προφανώς και υπάρχει επιβάρυνση και για καταπώνηση. Έτσι. Θα μου πει κάποιος, μα είχε μεγάλη διακοπή μας τα Χριστούγεννα. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι συνηθισμένες. Εγώ λέω ότι όλες οι ελληνικές ομάδες δεν είναι συνηθισμένες σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή σε παιχνίδια ανά 3-4 ημέρες. Και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, όχι τόσο εκεί, όσο στο κομμάτι της πνευματικής, του να αφήσω πίσω ό,τι γίνει στο προηγούμενο μάτς και να πάω στο επόμενο. Έτσι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το rotation, νομίζω ότι και πάω Ολυμπιακός να μην είχε την Κυριακή και να είχε παιχνίδια τέλος πάντων πιο. Να μην ήταν τόσο μεγάλο ντέρμπι. Εγώ πιστεύω ότι πάλι θα υπήρχε rotation. Όχι τόσο μεγάλο και για τους δύο, σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω. Αλλά σίγουρα να υπάρχουν έτσι κάποιες αλλαγές στις ενδεκάβες, να δούμε έτσι ένα πιο ομοιογενές σύνολο και από τους, και από τους δύο. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, και οι δύο εγώ νομίζω ότι έχουν το προβάδισμα για την πρόκρισή τους στο κύπελο. Είπαμε λοιπόν 2-1 το Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Έχει και αρκετά παιχνίδια σήμερα από ό,τι βλέπω στο στοίχημα. Άρε Τζόνι, φτιάξουμε να βλέπουμε και λίγο Everton City που είναι στο 0-1. Με την ομαδάρα σου να έχει χάσει. Έχασε από τη West Ham. Όχι, ισοπαλήρθε. 1-1. Ναι. Θα σε φτάσει εσύ τη φίλε. Θα σφίξει. Τζόνι, θα σφίξει φίλε. Θα αρχίσει να βγαίνουν πάλι τίποτα να γλιστράνε και τέτοια. Μα ακούσει κανένα μαζί σου τώρα θα κάνει τέτοιο. Θα κάνει παρέμβαση. Τηλεφωνική 0-1 και το σκορ. Έχει παιχνίδια και στο γαλλικό κύπελο το Ren Lille που είναι στο 38, είναι στο 0-0. Η Paris Saint-Germain έπαιζε νωρίτερα με την ιστορική Villefranche για την οποία χρειάστηκε παράταση για να την περάσει παρακαλώ πολύ. 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια. Στην παράταση έβαλε 3 γκολ. Draxler, Diaby και Cavani και έτησε με 0-3. Στην πάνω θα βάλουμε, βλέπουμε λίγο Everton City φίλε. Βάλ το λίγο σε ένα τόχο. Α, το έχεις από τέτοιο. Όχι, θα αφήσουμε εδώ και θα το βάλω πάνω. Α, θες να βλέπεις και εσύ. Φλέψω κύριε φίλε. Ναι, οκ. Okay. Βάλτο λοιπόν από τον ΟΤΕ εκεί και θα το βάλω εγώ μετά στο κλασικό. Άστε τελειώσει το ημίχρονο, το βάλουμε σε λίγο γιατί εκείνο είναι ημίχρονο ακόμα. Το Everton City. Οπότε μόλις πάει εδώ ανάπαυλα, το γυρνάμε και μετά βάζουμε πάνω το Barcelona Real. Παραμένει στο 0-1. Λοιπόν, μιας που έπιασε το στοίχημα κύπελα παντού και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Στο ημίχρονο είναι το Σάλκε Φορτούνα Ντίσσελντορφ είναι στο 1-0, προηγείται η Σάλκε. Στο 1-1 είναι το Χέρτα Μπάγερν Μονάχου. Παιχνίδια για το κύπελο και στη Γερμανία νωρίτερα. Τελικό το Holstein Kiel Augsburg 0-1 και το Lipsia Wolfsburg 1-0. Παιχνίδια λοιπόν για το κύπελο στη Γαλλία, παιχνίδια για το κύπελο στη Γερμανία. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Everton με τη City για την Premier League και σε εξέλιξη φυσικά και το κλασικό 0-1 τον Barcelona Real στο 44. Με τη Real να προηγείται από πολύ νωρίς με τον γκολ που έβαλε ο Βάθκεθ και όχι ο Μπεντζεμά που νόμιζα εγώ. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά να διορθώσει το λάθος σου. Είχε δοκάρει η Μπαρτσελόνα με τον Ράγκητιτς. Νωρίτερα, στα σημερινά παιχνίδια του κυπέλου, είπαμε για το 2-1 του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον κόλ του Σφιντέρσκι στο 58, λάθος από τον Κότνικ. Ισοφάρισε ο Πανιώνιος με τον Ντουρμισάη μετά από μια πολύ όμορφη ενέργεια από δεξιά του Τσιλούλη. Και στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων το λάθος του Πασχαλάκη και ο Σταυρόπουλος από κοντά. Έκανε το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ από τον νεαρό στόπερ του Πανιόνιου. Νωρίτερα στις 5 το παιχνίδι της Λαμίας με τον Ολυμπιακό, εκεί που η Λαμία προηγήθηκε με 1-0 με τον γκολ που έβαλε αυτό το παλικάρι που λέγεται Τσούκαλος. Το 1-0 από λάθος του Κουρτεσιώτη το γκολ εκεί. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε λίγο μετά, έκανε το 1-1. 2-1 για τη Λαμία πάλι από νομίζω αυτό το γκολ του Μπουχαλάκη ήταν εκεί το 2-1. 2-2 για τον Ολυμπιακό στα ξεκινήματα του δεύτερου ημιχρόνου το γκολ από τον Σολδάνο. Το 1-1 για τον Ολυμπιακό το έκανε ο Ζιλ Ντίας. 2-3 μετά για τον Ολυμπιακό.
χάσει εδώ πέρα. Θα το βρω. Θα το βρω που θα πάει. Αν θυμάμαι καλά, ο Χασάν πρέπει να το έκανε. Θα το βρω. Και στο τέλος ο Φάρης Λαμία με 3-3. Λίγο μετά δηλαδή το 2-3 του Ολυμπιακού. Με τον Τσούκαλο και πάλι. Αύριο τα παιχνίδια, η πρώτη προημιτελική, αύριο Πέμπτη, για να τα βρούμε και αυτά, να δούμε λίγο και ώρες, νομίζω πάλι τις ίδιες ώρες είναι, 5 και 7 και τα αυριανά παιχνίδια. Ημίχρονο έχουμε στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ το κλασικό 0-1. Τώρα Τζόνι, γίνα το λίγο στο Everton City, να το έχουμε από εκεί και μετά θα έχουμε εικόνα και από Μπαρτσελόνα. Εργοτέλα Σέρας Τρίπολης αύριο στις 5. Στις 7.30 είναι το Ατρόμητος ΑΕΚ. Νομίζω ότι κανονικά θα καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ ο Μανώλο Χιμένεθ. Είναι κάτι που το ζήτησε. Νομίζω θα είναι κανονικά στον πάγκο αύριο. Θεωρητικά το Ατρόμητος ΑΕΚ είναι το πιο αμφίροπο ζευγάρι. Βέβαια, θα δούμε κατά πόσο θα είναι αμφίροπο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το Εργοτέλ Αστέρας. Γιατί ο Αστέρας έχει μείνει χαμηλά στη βαθμολογία στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα. Οπότε. Δεν ξέρω αν το κύπελο θα το δώσει και τόσο μεγάλη βάση. Επίσης, ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που το έδειξε και στον Όμιλο που ήταν με τον ΠΑΟ και άφησε εκτός τον Άρη και με την πορεία του στην Β' Εθνική μέχρι τώρα. Ότι γενικά είναι μια αρκετά καλή ομάδα και πολύ επικίνδυνη. Το μάτς είναι στις 5 αυτό, το Εργοτέλης Αστέρας, το Ατρόμητος ΣΑΕΚ αύριο στις 7.30. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Everton City. Η City προηγείται με 0-1. Στο 46, τώρα ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο, το γκολ για τη City το πέτυχε νωρίτερα στο πρώτο μέρος, μάλλον στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Λαπόρτε, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και με αυτό προηγείται η City με 0-1. Η City η οποία κυνηγάει την νίκη σήμερα στην έδρα της Everton, θέλοντας να πλησιάσει κι άλλο τη Liverpool και γενικότερα να την αγχώσει τη Liverpool, η οποία μετά από εκείνη την ισοπαλία με τη Leicester, ήρθε η ισοπαλία με την West Ham στην έδρα των Λονδρέζων. Και έτσι, αν η City κερδίσει και σήμερα, έχει την ευκαιρία να μειώσει και άλλο διαφορά και να δούμε τη μάχη για το τίτλο να πηγαίνει μέχρι το τέλος. Γιατί η αλήθεια είναι μέχρι λίγο καιρό, μέχρι λίγες εβδομάδες μάλλον, η Liverpool είχε μια διαφορά τέτοια που την έκανε μεγάλο φαβόρι. Βέβαια, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα στην Premier League, και μέσα στις γιορτές και μετά από μια μικρή διακοπή που ακολουθεί και πάλι τα σταγόμενα παιχνίδια, είναι σχεδόν απίθανο μια ομάδα να συνεχίσει να πηγαίνει τρένο και να μην έχει τέλος πάντων απώλειες. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται. Και απλά η Liverpool ήρθε η στραβή με τη Leicester, ήρθε άλλη μια στραβή τώρα με την West Ham και αν η City περάσει από τον Everton, σίγουρα θα έχει περισσότερη έτσι, πίεση, να το πω. Από την City. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Liverpool έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και το κομμάτι της διαχείρισης των συναισθημάτων είναι και το πιο έτσι, δύσκολο, να το πω, για αυτές τις ομάδες. Επιστρέφοντας στα του ΠΑΟΚ σήμερα και σε αυτά που είδαμε στη Νέα Σμύρνη, λίγο πιο μετά θα έχουμε και τον Νίκο να κάνουμε λίγο κουβέντα και για το του Άρη, να μας πει για το που ήταν που έχει το ενδιαφέρον του. Είχαμε και μπάσκετ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε στο Σαββατοκύριακο λέω. Μέσα αυτό το διήμερο. Υπάρχει εξέλιξη στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Adverb. Αν η ΑΕΚ κερδίσει, έχουμε αρκετές πιθανότητες να δούμε εμφύλιο στη φάση των 16 του Basketball Champions League. Γιατί και ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τεταρτός στον ομιλό του μετά την είδα του χθες από την Τενερίφη. Και ο Προμηθέας σήμερα που έχασε από την Virtus Bologna στην παράταση τερμάτισε και αυτός τέταρτος. Από φέτος στη διοργάνωση μπορούν οι εμφύλοι να υπάρχουν και από τη φάση των 16. Από πέρσι κάτι τέτοιο ίσχυε από τους 8. 0-2 το κάνει City και νομίζω ότι στην το κάνει 0-2 το καθαρίζει κιόλας. Πάλι ο Λαπόρτε είναι. 0-2 λοιπόν για τη City. Για να δούμε πώς το έβαλε το γκολ. Γιατί το βλέπω να πανηγυρίζει. Όχι, δεν το βλέπω να πανηγυρίζει. Λάθος δικό μου παιδιά. Είναι κάτω ένας παίχτης στη City. Σήκωσα εγώ το βλέπω μου. Είδα ένα παίχτη να πανηγυρίζει και νομίζω ότι ο Λαπόρτε έκανε το 0-2. Αλλά παραμένει το 0-1. Έχουμε διακοπή στο Everton City και νομίζω ότι ο παίχτης στη City έχει χτυπήσει. Έχει πέσει πολύ άσχημα, έχει χτυπήσει κάπου ίσως το κεφάλι στον αφιένα. Γι' αυτό έχουμε και μια μικρή διακοπή. Πριν κάνω την λανθασμένη μου παρένθεση, έλεγα ότι και ο Προμηθέας τερμάτισε τέταρτος. Η ΑΕΚ παίζει με την Adverb αυτή την ώρα προηγείται 61-49 στο τέλος τρίτης περίοδου. Η λογική λέει θα κερδίσει. Και αν κερδίσει, στη φάση των 16 λοιπόν, είναι πιθανό να βρει ή τον ΠΑΟΚ ή τον Προμηθέα. Υπάρχει μια ακόμα ομάδα που τερμάτισε τέταρτο. Οπότε είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε εμφύλιο στη φάση των 16 του Basketball Champions League.
αρχές ή μάλλον μέσα Μαρτίου θα είναι εκείνα τα παιχνίδια. Έχει δρόμο ακόμα η διοργάνωση εκεί και νομίζω ότι αν έχει ας πούμε ένα ΕΚΠΑΟΚ για παράδειγμα, σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον κόσμο και των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ στην προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκύπτρα που πήρε πέρσι και ο ΠΑΟΚ ο οποίος τερμάτισε τέρατος απέναντι σε μια ομάδα την οποία εδώ και δύο χρόνια από πέρσι, έξι φορές που έχουν αναμετρηθεί, την έχει κερδίσει πέντε σε πρωτάθλημα και κύπελο. Να δούμε αν μπορεί να το κάνει και στο Champions League, αν βρεθούν αντίπαλοι. Εκτός είναι η Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά βέβαια για να γίνουν όλα αυτά που συζητάμε, πρέπει να κερδίσει την Adverb, ούτως ήταν σίγουρα πρώτη. Γιατί αν χάσει, πρώτη μετά πάει η Χάπουελ ή η Ιερουσαλήμ. Η λογική λέει ότι η ΑΕΚ θα την κάνει δουλειά τη σήμερα και θα συνεχίσει ως πρώτη στην επόμενη φάση. Επιστρέφοντας λίγο στα της Νέας Μύρνης, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, μένοντας λίγο παραπάνω στα καινούργια πρόσωπα, νομίζω ότι για 60-70 λεπτά και ο Ίγκασον και ο Ολιβέιρα ήταν αρκετά καλοί. Δηλαδή, ο Ισλανδός, παρότι εγώ νομίζω ότι ο στόπερ κάθε φορά χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο για να βρει λίγο τα πατήματά του να κολλήσει με τον έντερο στόπερ και όλα αυτά. Έπαιξε μαζί με τον Τόσκα σήμερα ο Ίγκασον. Αλλά κάποια πράγματα τα είδαμε και ένα στοιχείο καλό, και το λέω καλό γιατί γενικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε αυτό το πράγμα. Ο Ίγκασον είναι αρκετά καλό στις τιμένες φάσεις. Δηλαδή σήμερα είχε μια τελική ενέργεια που την έβγαλε ο Κότνικ, μια κεφαλιά, και είχε και μια-δυο άλλες φάσεις που ήταν εκεί μέσα, κοντά. Η μία σταμάτησε για offside, τέλος πάντων ήταν εκεί όμως. Ο Ισλανδός, παρότι δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, αλλά πραγματικά είναι αρκετά καλός αυτό το κομμάτι. Ή τουλάχιστον έτσι έδειξε σήμερα, έτσι, γιατί ξαναλέω ότι σήμερα δεν μπορούμε να βγάζουμε οριστικά συμπεράγματα. Κάποια πρώτα πράγματα είδαμε. Βέβαια, επειδή μην ξεχνάμε ότι η σεζόν μπροστά, έτσι, έχει κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου, αν δεν προκύψουν θέματα με τραυματισμούς ή με κάρτες, εγώ πιστεύω πολύ δύσκολο θα αλλάξει πράγματα και ειδικά στο κέντρο της αμυνάς του με Βάρα αλλά και Κρέσπο. Σήμερα και το παιχνίδι της Ρεβάνς, βέβαια έτσι όπως έγινε το παιχνίδι σήμερα, δεν ξέρω κατά πόσο Ρεβάνς μπορεί να έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες για τους περισσότερους. Είναι κάποιες ευκαιρίες για παίχτες που τώρα ήρθαν να παίξουν, να πάρουν χρόνο και να δούμε πώς θα μπουν στην ομάδα. Νομίζω και τον Ολιβέιρα ότι ο Πορτογάλος είναι έτοιμος. Είναι λίγο ένα ερωτηματικό η σύνθεση των χαρακτηριστικών του με τον Μαουρίσιο. Νομίζω ότι αν αυτοί οι δύο κολλήσουν, γιατί νομίζω ότι ο Ολιβέιρα είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του Μαουρίσιο. Τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Δεν έχουν δηλαδή μεγάλη σύνθεση των χαρακτηριστικών. Δεν είναι ότι ο ένας είναι τρεχαντήρι και ο άλλος κουβαλάει την μπάλα. Νομίζω ότι πάνω κάτω έχουν τα ίδια. Απλά ο Ολιβέιρα, επειδή προέρχεται από την Πόρτο, μου φαίνεται λίγο πιο καλό αυτό το πράγμα, πιο ποιοτικό, να το πω έτσι, από τον Βραζιλιάνο. Πιστεύω ότι ο Ολιβέιρα δεν θα μου κάνει εντύπωση να το δούμε και την Κυριακή. Για κάποιο χρονικό διάστημα με τον Ολυμπιακό. Σήμερα ο Σάχοβ έπαιξε 60 λεπτά. Ο Σάχοβ με τον Μαουρίσιο είναι αυτοί που στα τελευταία παιχνίδια αγωνίζονται μαζί λόγω και της απουσίας του Κάνιας. Νομίζω ότι δεν έχει λίγες πιθανότητες το να δούμε τον Ολιβέιρα την Κυριακή. Από τη στιγμή που σήμερα έδειξε καλά, και όντως έδειξε καλά και σωματικά και πνευματικά, δεν ξέρω να το δούμε από την αρχή, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας το να ξεκινήσει για να παίξει. Έτσι. Απλά, επειδή έχουμε καταλάβει και τον Λουτσέσκου, αυτόν τον 1,5 χρόνο που είναι στον ΠΑΟΚ, σχεδόν 2 χρόνια μάλλον, δύσκολα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι που παίζονται τόσα πολλά πράγματα, όπως το μάτς με τον Ολυμπιακό, να προκύψει έστω και στην παραμικρή αλχημία. Αυτό νομίζω ότι ίσως να κρατάει τον Ολιβέιρα εκτός ενδεκάδας. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έχει τον κορμό του, την ενδεκάδα την οποία στηρίζεται, θα μου κάνει εντύπωση αν κάνει κάποια σπουδαία αλλαγή. Δηλαδή, τον αφήσει, ας πούμε, έξω το Σάχοφ, για παράδειγμα, για να βάλει τον Ολιβέιρα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, απλά θα μου κάνει εντύπωση. Νομίζω θα είναι τεράστια έκπληξη το να αφήσει κάποιον εκ των Βαρέλα Κρέσπο έξω για να παίξει ο Ίγκασον την Κυριακή. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε, περιμένουμε να τους δούμε λίγο τους δύο. Έτσι, ο Γιαννούλης
Εντάξει, σήμερα στο πρώτο γκολ έχει ευθύνη ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε του Γιαννούλη. Αλλά είναι και έτσι όπως είναι η κατάσταση που έλεγα με τα παιχνίδια και με το Βιερίνη εκεί που δύσκολα θα τον δεις να παίρνει ρόλο βασικού, ας πούμε, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Πέδρο Ενρίκε νομίζω θέλει χρόνο. Έτσι, ο Ενρίκε που και στην Αστάνα δεν έκανε κάτι το φοβερό και γενικότερα προερχόταν και αυτός από έτσι, διαδικασία προετοιμασίας που κάνουν αυτές οι ομάδες που έχουν διακοπεί το χειμώνα και φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος. Ποιος άλλος ήταν καινούργιος? Ο Σφιντέρσκι, τον επιθετικό τον τρέφει πάντα τον γκολ. Και το γεγονός ότι ο Σφιντέρσκι και με τον Πας Γιάννα να σκόραρε και έδωσε και την νίκη και σήμερα σκόραρε, καλό είναι για την ψυχολογία του. Για ένα παίχτη που δεν είναι ο πάρα πολύ έμπειρος, έτσι, είναι ένα παιδί που είναι 22 χρονών, 21, 22, 23 πόσο είναι. Είναι για πρώτη φορά στην πατρίδα του. Το γεγονός ότι έχει σκοράρει δύο φορές ήδη σίγουρα τον βοηθάει ψυχολογικά κυρίως. Εγώ νομίζω ότι έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία ο Πολωνός. Τα διαβάζαμε, τα βλέπαμε σε βίντεο, αλλά όταν το βλέπεις όταν το βλέπεις κανονικά σε ένα ολόκληρο παιχνίδι, μπορείς να καταλάβεις περισσότερο. Έχει πραγματικά ενδιαφέροντα στοιχεία ο Σφιντέρσκι, σε συνδυασμό φυσικά και με την ηλικία του. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πριν πάμε φυσικά στο πρώτο διάλειμμα, να δούμε λίγο τι γίνεται στοιχηματικά. Το Everton City είναι στο 0-1, στο 56. Η City προηγείται από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον γκολ του Λαπόρτε. Κάποιο καινούριο γκολ δεν υπάρχει σχέση με πριν. Το Ren Lille είναι στο 0-0. Πλησιάζουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Είμαστε στο 43 εκεί. Παιχνίδι για το γαλλικό κύπελο. Σε εξέλιξη είναι, αλλά στην ανάπαυλα, το Schalke Fortuna Düsseldorf 1-0 και το Hertha Bayern Μονάχου 1-1. Υπάρχουν παιχνίδια και στη Σκωτία. Κανονικά αγωνιστική στην Πρέμιερση τη Σκωτία. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Το Hearts Livingston είναι στο 0-0. Ανάπαυλα στο St. Mirren Motherwell 0-1. Μάλλον όχι. Είναι περίπου στο 60 όλα τα παιχνίδια. 0-0 το Hamilton St. Johnston, 2-2 το Dundee Kilmarnock, 1-0 προηγείται η Celtic Hibernian, 2-3 είναι το Aberdeen Rangers και στο El Clásico με τον goal του Βάθκεθ από το 6ο λεπτό προηγείται η Real 0-1. Σε λίγο ξεκινάει και το δεύτερο μέρος για τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες του Copa del Rey. Stoiximan.gr είναι μαζί μας, εκεί που καθημερινά έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, εκεί που καθημερινά μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις σε όλα τα αθλήματα. Πλέον και με το Stoiximan Casino έχετε και εκεί τρομερές επιλογές για να κερδίσετε. Όλα αυτά από τον υπολογιστή σας, από το tablet ή από το κινητό σας, μέσα από την εφαρμογή της Stoiximan και για iOS και για Android. 24-24 ώρο, ευκαιρία για να κερδίσετε. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε και με τον Νίκο Παπαδόπουλο, να μας πει πού ήταν, τι έκανε, τι γίνεται στον Άρη, να κάνουμε έτσι λίγο σχολιασμό της επικαιρότητος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα εκπομπής, είπαμε σήμερα μπήκαμε λίγο πιο αργά, γιατί υπήρχε και η επικαιρότητα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, το ρεπορτάζ από εκεί, οι δηλώσεις, μπήκαμε λίγο πιο αργά, κάναμε μια αναφορά σε όσα είδαμε να γίνονται στο κύπελο και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε και πάρα πολύ σε αυτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλασικό, το οποίο είναι σε εξέλιξη ανάμεσα σε Μπαρτσελώνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ προηγείται από νωρίς με τον γκολ του Βάθκεθ από το 6ο λεπτό. Είχε δοκάρει η Μπαρτσελώνα με κεφαλιά του Ράκιτιτς. Βέβαια είναι ο πρώτος ημιτελικός του Copa del Rey, υπάρχει και δεύτερος. Προφανώς θα παιχτούν πολλά και στο παιχνίδι που απομένει εδώ και στη ρεβάνση του Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Απλά αν καταφέρει Ρεάλ να πάρει την νίκη σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι παίρνει και ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκρισή της στον τελικό. Γενικά η Ρεάλ φέτος με την πορεία που κάνει δεν μπορεί ή τέλος πάντων δεν έχει πάρα πολλές ελπίδες για να διεκδικήσει κάτι όσον αφορά το πρωτάθλημα. Στο Champions League είναι λίγο δύσκολο φέτος να καταφέρει να διεκδικήσει πράγματα. Το κύπελο είναι μία από τις διοργανώσεις που μπορεί να κάνει κάτι, που μπορεί τέλος πάντων να μην αφήσει τη χρονιά να πάει χαμένη παίρνοντας κάτι εκεί. Γενικά το κύπελο πολλές φορές είναι λίγο αποκούμπι για τις περισσότερες ομάδες και νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι και φέτος για τη Real.
Λοιπόν, 0-1 εκεί το σκορ, 0-1 και στο Everton City, εκεί στο 70 είναι το παιχνίδι. Νίκο Παπαδόπουλε, καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, καλέ μου φίλε. Τι γίνεται, φιλαράκι μου. Τι έγινε, ρε φίλε. Ο λαός εδώ ρωτάει και ανησυχεί που είναι ο Παπαδόπουλος. Και δεν έχω τι να απαντήσω. Αύριο θα είναι εκεί. Ναι. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Mm. Νομίζω ότι μαζί με εμένα χαίρεται και όλο το φιλοθεάμονες τηλεόραση. Χθες ποιος έκανε τον Μπαλαντέρ. Χθες δεν υπήρχε Μπαλαντέρ, φίλε. Υπήρχε Δημήτρης Δανάξης στο στούντιο και ο Νίκος Μοσχοβίτη στο γήπεδο και βγήκε δουλειά έτσι. Αχα, ωραία. Κατάλαβες. Ωραία. Ναι, κάπως έτσι έγινε η δουλειά. Χθες, Νίκο Παπαδόπουλο. Που εσύ σου λατσάριζες στην κεντρική Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι, το επιβεβαιώνεις. Επιβεβαιώνεται, ναι. Μίλα μας λίγο γι' αυτό, για την εξόρμησή σου. Καλά ήταν, εντάξει. Είδαμε κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Ναι, πού το είδαμε αυτό? Στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Ναι. Καλά ήταν. Όταν λες είδαμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, δηλαδή τι εννοείς με το είδαμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, ρε φίλε? Βοήθα μας λίγο να καταλάβουμε κι εμείς. Είδαμε, ρε φίλε, αυτό που δεν είχαμε ξαναδεί. Πάντως, σαν πόλη, εμένα δεν με ενθουσίασε, είναι η αλήθεια. Λένε όλοι, ή τέλος πάντων όσοι έχουν βρεθεί εκεί, πάνω κάτω. Ναι. Και όταν λέω πάνω κάτω, εννοώ, ξέρεις τώρα, λίγο Βέλγιο, λίγο Ολλανδία, λίγο όλα αυτά εκεί μαζί που είναι, ή λίγο Γερμανία πάνω. Ναι. Ότι στο Βέλγιο αξίζει πάρα πολύ το Μπριζ. Γιατί είναι μια μικρή Βενετία. Φίλε, λένε. Θέλαμε να πάμε, δεν προλάβαμε. Ρε φίλε, άμα μου λες πήγαμε Δευτέρα βράδυ και γυρίσαμε σήμερα το απόγευμα, τι να πούμε. Θα μπορούσαμε να πάμε χθες. Κοίτα, επειδή οι Βρυξέλλες έχουν ένα καλό, επειδή είναι, ρε παιδί μου, στο κέντρο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχεις επιλογές. Ναι, έχεις επιλογές, γιατί με το τρένο, ας πούμε, το Μπριζ είναι μία ώρα. Ναι. Το Παρίσι είναι μία ώρα και 20 λεπτά. Ναι. Η Αμβέρσεν είναι επίσης κοντά, όπως είναι και η Γάνδη. Ναι. Νομίζω κανένα 2 ώρες είναι το Άμστερνταμ. Ναι. Θέλει μέρες όμως, ρε φίλε. Ναι, θέλει μέρες, δηλαδή πρέπει να πας 3-4 μέρες. Ναι. Εντάξει, αλλά εντάξει, είδαμε και τις Βρυξέλλες, ρε φίλε, οι οποίες, αν εξαιρέσεις τα παλιά κτίρια, ας πούμε την κεντρική πλατεία και την αρχιτεκτονική, ρε παιδί μου, που έχουν αυτά τα παλιά τα κτίρια, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σαν πόλη γενικότερα. Δηλαδή, ρε φίλε, τι να είναι δηλαδή σαν πόλη ειδικότερα, τι να έχει, ας πούμε. Κάποιο ποτάμι να περνάει επανάμεσα, να δεις. Να δεις κάτι. Πρέπει να σου φάξεις Μπαρσελόνα, συνάδελφε. Κάτσε όμως, γιατί βλέπω ότι γίνεται φασαρία με τον διαιτητή. Περίμενε. Ναι. Βλέπω ότι γράφει ένα. Αν το έχει δώσει offside, αυτό είναι σκάνδαλο. Όχι, ο Σουάρες την έχει βάλει. Α, όχι, θέλω να τσεκάρω να πέρασε την μπάλα. Την πέρασε όλη την μπάλα, ρε φίλε. Από το Σουάρες δεν πέρασε. Και εδώ το έβαλε ο άλλος, ο παλικάρος. Το θέμα τώρα ποιος το έβαλε, δηλαδή. Που μετράει. Ο Μάλκομ την έχει στείλει στα δίχτυα σίγουρα. Αν έχει προλάβει πριν να τη στείλει ο Σουάρεθ και την έχει βγάλει αντικανονικά ο άλλος πίσω από την γραμμή, είναι άλλη κουβέντα. Μετράει τον κόλπα, αυτό μετράει. Του Μάλκομ, του παλικάρου. Το άξιζε λίγο. Είναι η αλήθεια ότι από ένα σημείο και μετά και στο πρώτο ημίχρονο άξιζε να ισοφαρίσει. Ναι. Καλά που είναι το Open Beyond Νίκο Παπαδόπουλε και βλέπει όλος ο λαός κλασικό. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Δεν τα λέτε αυτά. Το ψιλοπαρακολουθώ, γύρισα λίγο σε κάποια φάση, γιατί με τράβηξε λίγο το ενδιαφέρον, ο νέος τρόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού. Το γύρισα μετά στο παιχνίδι. Αν δεν με πάρει ύπνος μέχρι να τελειώσει, νομίζω είμαστε καλά. Survivor, είπες, το γύρισα. Όχι Survivor, στο MasterChef. Survivor δηλαδή. Α, MasterChef. Ναι. Στο MasterChef τι έγινε, ρε φίλε, voice, το κάνανε, διαλέγω εσένα, διάλεξε ένα και τέτοια. Τελείωσε αυτό το σκηνικό, τώρα έχουν κάνει ομάδες όλοι. Έχουν κάνει ομάδες τώρα, λέει, και μπήκανε στο σπίτι. Μάλιστα. Δηλαδή για τρέλες. Ναι, ωραία. Εντάξει. Okay. Μίλα μας λίγο για τις Βρυξέλλες, φίλε μου. Θα ήθελες να ζήσεις εκεί, δηλαδή να ζεις με μισθό Βρυξέλλες, Βρυξελών στις Βρυξέλλες. Το μισθό θα τον ήθελα. Α, αλλά πού, εδώ Θεσσαλονίκη. Με έναν άλλο συνάδελφο και κοινό μας φίλο. Ναι. Που είμαστε δωμάτιο. Φίλο και συνάδελφο δηλαδή. Φίλο και συνάδελφο. Έτσι, πρώτα πράγμα, τα λέμε σωστά, ρε φίλε. Ναι, έτσι, πρώτα φίλος, πολύ καλός φίλος και ποιοτικός φίλος και μετά συνάδελφος. Που είμαστε δωμάτιο κιόλας. Ναι. Καθόμαστε χθες το βράδυ και υπολογίζαμε, ρε παιδί μου, πόσο κοστίζει το κόνσεπτ της Ευρωβουλής, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί κάθε ευρωβουλευτής έχει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο ποσό, συγκεκριμένα ποσά που δικαιούται. Για τον ίδιο, για σπίτι, για γραφείο, για συνεργάτες εδώ, για συνεργάτες στην Ελλάδα. Κουλουπού, κουλουπού. Βγαίνει, φίλε, ένα κοστούμι, ένα δις 800 εκατομμύρια. Δηλαδή κοντά στα 2 δις την πενταετία. Αυτό έγινε με πρόχειρους υπολογισμούς, σας το είπε κάποιος. Γιατί το ποσό θα υπολογίσουμε, φίλε, με αριθμούς, ψαχτήκαμε και τα βρήκαμε. Δεν είναι... Κάντε ρεπορτάζ, δηλαδή, ακόμα και εκεί. Τις ώρες χαλάρωσε, Νίκο Παπαδόπουλο. Ακόμα και εκεί, εντάξει. Απίστευτο, πραγματικά.
που πρώτο βράδυ ανοίγουμε την τηλεόραση και ψάχνουμε, ας πούμε, αθλητική εκπομπή στο Βέλγιο και έχει καλεσμένο και σχολιαστή τον Νορντίνς Μπαρί. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Και λέμε εδώ είμαστε. Αλλά εντάξει, είναι μια, φίλε, είναι μια πούλη που δεν έχει κάτι το έτσι, διαφορετικό, ας πούμε, ξέρεις, είτε πράγματα τα οποία, ας πούμε, μπορείς να δεις. Είναι μια καθαρή πόλη. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί αυτοί δεν είναι τσομπάνιδες σαν και εμάς που έχουμε 800 κάδους οι οποίοι είναι βρώμικοι και περνάνε τα πορηματοφόρα και μαζί με τα σκουπίδια. Κάθε μαγαζί και κάθε σπίτι βγάζουν έξω στο πεζοδρόμιο τα σκουπίδια και περνάνε τα πορηματοφόρα και τα παίρνει. Εντάξει. Ναι. Έτσι δουλεύει. Έτσι δουλεύουν σε συγκεκριμένη πόλη. Εντάξει. Είναι πως μεγαλώνεις, Νίκο μου. Είναι πως μεγαλώνεις, Νίκο μου, βεβαίως. Και παντού έχει μαγαζιά με σοκολάτες και βάφλες. Έφερες τίποτα καλό. Έφερες τίποτα. Ψηλά πράγματα, φίλε, live, εντάξει, έφερε. Θα φάμε την Πρωτοβουλία αύριο, αυτό λέω ρε παιδί μου, θα φέρεις κάποια σοκολάτα της αλακούσουμε ή όχι. Είχαμε ένα περιορισμό και με τα κιλά. Γιατί... Καλά ρε φίλε, δεν πρέπει να φέρεις κάποια κιλά σοκολάτα. Μία έτσι εκεί πέρα λίγο το χαβαλέ, αυτό λέμε. Αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς πήγαμε. Ρε με τον αυτό στα χέρια θα μην πω τι. Και άντε εμείς εντάξει, είμαστε κλειδωτοί, την παλεύουμε. Ο συνάδελφός σου το απόγευμα που είναι και λίγο έτσι του φαγητού. Και αυτός πήρε ψηλό πράγμα και αυτός δεν πήρε πολλά. Καλά, κανείς δεν έφερε τίποτα. Ρίσου τώρα, όντως, δηλαδή με ευέλικτη σοκολάτα πήγατε και οι δύο και πεθαίνουμε. Εγώ νομίζω για το δωμάτιο λες. Και το δωμάτιο, έστω. Έφερε τίποτα κι αυτός. Ψιλοπράγματα έφερε κι αυτός. Δεν έφερε πολλά. Δεν έφερε πολλά. Εντάξει. Για το σπίτι, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι επειδή είχα και μια πρόσφατη εμπειρία, γερμανικά βέβαια ήταν αυτά, αλλά οκ. Okay. Ναι. Πιστεύω ότι αυτά τα σοκολατοειδή ή θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο ή θα είναι κάτι πολύ χάλια. Κάτι που θα είναι εντελώς έξω από τις δικές μας γεύσεις. Μέση λύση δηλαδή, λες, δεν υπάρχει. Ναι, μέση λύση δεν νομίζω να υπάρχει. Ναι, έτσι μου φαίνεται. Γιατί ό,τι έχω φάει από το εξωτερικό από σοκολάτα, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τη σοκολάτα με μέντα, ας πούμε, τα φιλικά after eight, τώρα θα κάνουμε και διαφήμιση, εγώ ναι. Όταν έφαγα μου έφεραν αηδία. Εντάξει. Δεν τρώγεται καφέ αυτό. Ναι, και όμως υπάρχει όμως ο φίλε ο οποίος τα τρώει, ωραία, και παθαίνει πλάκα. Οκ, okay, το δέχομαι. Όπως εμένα δεν πάρει τα σοκολατάκια που έχουν μέσα αλκοόλ. Ούτε και εμένα. Δεν τα μπορώ. Ούτε και εμένα. Γιατί το λικέρ παίζει γιατί... πολύ. Ναι, γιατί να βάλει σοκολάτα λικέρ, δηλαδή. Το καταλαβαίνω ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Είναι σου λέω μια πόλη, ρε παιδί μου, που βλέπεις ότι είναι σε ένα άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, με άλλο ναι. Κόσμο, εντάξει, άλλη κουλτούρα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Η ΑΕΚ έκανε ό,τι μπορούσε στο μπάσκετ για να μην βγει πρώτη και να έχει την πιθανότητα να βρεθεί απέναντι με ΠΑΟ και Προμηθέα. Αλλά το παλικάρι, ο Ράσταμαν της Άντβερπ, τράκαρε πάνω στο Λαρετζάκι, τράκαρε πάνω στο Θέοντορ, πέταξε και την πάρω στο τέλος, το είχε στο καλάθι. 77-76, η ΑΕΚ είναι πρώτη και έτσι θα κληρωθεί με τέταρτο. Δηλαδή. Έναν εκ των ΠΑΟΚ Προμηθέα και ποιος είναι ο τέταρτος άλλος, δεν θυμάμαι. Συγγνώμη που σε διάκοψα, Νίκο μου. Συνέχισε. Όχι, συνάδελφε, προέχει επικαιρότητα. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια, το μεταξύ, χθες το βράδυ έχουμε πάει σε μια μπειραρία, η οποία είναι πιο φημισμένη μπειραρία, αλλά είναι στο Βέλγιο και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Ωραία, ναι. Λέμε να πάμε. Και μέσα πάμε και δουλεύουν μόνο Έλληνες. Το οποίο τι σημαίνει αυτό. Μόνο Έλληνες, ρε παιδί μου, ωραία ναι. Κτλ. Αυτός που το τρέχει στο μαγαζί, που πού είστε λέει. Λέω από Θεσσαλονίκη. Α, ο Τάδε σας έφερε, ξέρω εγώ. Λέει, τι ομάδα είστε. Λέμε... Τι ομάδα πρέπει να είμαστε. Ήμασταν όλοι, ρε παιδί μου. Βασικά, εδώ και... πάντα, συνήθως, αντιστρέφεις την ερώτηση και ρωτάς, εσύ τι ομάδα είσαι. Για να κερδίσεις χρόνο, σε κάθε περίπτωση. Του λέμε, ρε παιδί μου, παιδί, έτυχε κιόλας, μας το λέει, Αργιανή, ρε παιδί μου, οκ. Ναι, α, εντάξει. Λέμε εσύ τι είσαι, λέει ο Ολυμπιακός. Ωπα, λέμε τώρα εδώ είμαστε. Όλοι ενωμένοι ρε φίλε, να μην πω τι... λέμε εδώ είμαστε. Λέμε μπράβο φίλε, ωραία, εντάξει. Λέει, εμείς εδώ λέει περιμένουμε την Κυριακή. Εντάξει φίλε, τι λέω, εντάξει. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος. Βρήκαμε και κοινό γνωστό. Και έχει και πολύ ελληνικό στοιχείο. Πάρα πολύ. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εντάξει. Έχει ένα δρόμο που είναι μόνο γενικότερα είναι πολυπολιτισμική η πόλη και από ό,τι ξέρω. Είναι πολυπολιτισμική, είναι, έχει πολλούς Έλληνες, έχει ένα δρόμο, ρε παιδί μου, συγκεκριμένα που είναι γεμάτο σε ελληνικά μαγαζιά. Πιτόγυρα και τέτοια. Τι? Πιτόγυρα και τέτοια. Ναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, έχω πολύ φανταστά ονόματα. Σαντορίνη, Μυκονός, Αλγκρέκο. Καλά, και τι περίμενες να λέγονται, ρε φίλε, τώρα κι εσύ. Εντάξει, φυσιολογικό. Ναι, και υπάρχει έτσι έντονο το ελληνικό στοιχείο. Και επειδή συζητήσαμε, ρε παιδί μου, και με δύο-τρεις, ας πούμε, εκεί πέρα, τι θα κάτσουμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Και τι απάντηση δώσετε είναι... εσείς που μένετε στην Ελλάδα. Εμείς λέμε φίλε την ίδια πορεία έχουμε. Αλλά δεν έχουμε 300 για να φύγουμε.
Αλλά είναι δύσκολη απόφαση το να φύγεις στο εξωτερικό τώρα και να, και να κάνεις, να ανοίξεις ένα μαγαζί, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι δύσκολη απόφαση. Ναι, ναι. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν, που το έχουν καταφέρει. Ναι. Νίκο, για να πάμε και στα λίγο σοβαρά, ρε φίλε. Ναι. Επειδή και εκλογές ήταν τώρα και βρέθηκε στις, στις Βρυξέλλες. ΣΥΡΙΖΑΡΑ τώρα και όταν έρθει η ώρα. Με κοτό. Πήγαμε, δεν είναι. Πήγαμε, παιδί μου, μια βόλτα. Έλα, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας τώρα σιγά. Μια βόλτα, μια βόλτα. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο. Δεν είναι, παιδί μου, αλλά. Εντάξει, τώρα δηλαδή ο άνθρωπος υποχρεώθηκε, ας πούμε, δεν είναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν ασφαλώ, οκ, εντάξει. Καμία σχέση. Ναι, θα μου τα πεις εκτός αέρα. Okay. Τα λέμε και στον αέρα αύριο, φιλά. Θα αφήσουμε και τίποτα ψωμί. Σωστά. Σωστά. Στον άρθρο της καρδιάς μας, τι γίνεται, ρε φίλε. Στον άρθρο της καρδιάς μας, ρε φίλε, υπάρχει μια πολύ καλή κατάσταση και ένα πολύ καλό κλίμα. Ναι, βέβαια. Τον Παντελή που θέλετε να τον φάτε, ρε φίλε. Εσύ το λαμπάω τάρι, θα ξεχάσω εγώ. Ναι, μας είπαν ότι θέλαμε να φάμε τον Παντελή, ρε φίλε. Θα ακούσουμε γι' αυτό. Που ο Καρδίδη 3,5 είχε πάρει την απόφαση να φύγει και 5,5 την άλλαξε. Άσε, ρε φίλε τώρα, άσε τώρα τα ψέματά σου εκεί πέρα. Αρδ. Αυτό θέλετε να φάτε προπονητή. Αυτό, ναι. Και βλέπεις, η ομάδα μετά πετάει. Εντάξει, και τα έχει κάνει και πολύ καλά αποτελέσματα ο Άρης, που το φέρνει και μόνο στην πέμπτη θέση βαθμολογίας. Έχουν τονώσει πολύ την ψυχολογία των παιχτών. Έχουν βγάλει από μια δύσκολη θέση για την ώρα τον προπονητή. Γιατί ο Παντελίδης έπαιζε με την πλάτη του Αντίγου στην Ξάνθη, την περασμένη Πέμπτη. Ήρθε και αυτή η νίκη επί του Παζιάννα, δύσκολα βέβαια, αλλά ήρθε την περασμένη Κυριακή και αλλάζουν πολύ το κλίμα στην. Στην ομάδα. Εντάξει, βέβαια, Νίκο, για τη σφαγή του Παζιάννα θα πούμε τίποτα. Για το χέρι του κόμμα. Για το μούχτινο. Εκείνο, ναι. Αθρηστικό φάουλ. Αθρηστικό φάουλ. Να πούμε και για το χέρι του Διερήνια στη Λαμία. Ήταν χέρι, ρε φίλε, το είπαμε, αυτό φτάνει. Πέρασαν ένας μήνας πέρασε από το 1,5. Φτάνει. Δεν μιλάμε σε αυτό που έγινε τώρα. Για το χέρι του Σάκοφ, το ΑΚ. Χέρι, και αυτό έπρεπε να το δώσει. Ούτε αθρηστικά φάουλ, ούτε τίποτα. Χέρια ήταν και τα δύο. Έλα. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια. Δύσκολη νίκη βέβαια. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης εμένα μου θυμίζει με αυτές τις δύο νίκες τον Άρη των πρώτων αγωνιστικών που δεν ήταν ούτε κακός, αλλά δεν ήταν ούτε κάτι το εξαιρετικό. Δηλαδή είχε την ουσία στο παιχνίδι του, έβγαζαν οι παίχτες μια διάθεση, ένα πάθος, ρε παιδί μου. Πάθος, Νίκο, Πάθος, ναι, και έδειξε και τον τρόπο του Άρης να φτάνει σε αυτό το οποίο ήθελε. Αυτό κάνει και τώρα. Εγώ χωρίς να θέλω να γίνω κακός ή να. Μειώσω, ας πούμε, το τι έχει κάνει η ομάδα, η παίκτη ο Παντελίδης. Γιατί τον Παντελίδη, εγώ το έχω πει, είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Το έλεγα μετά το μάτι στη Λιβαδιά. Τώρα ήθελα να το φάσει την εβδομάδα τώρα, άσε τώρα, νομίζω ότι ξεχνάμε τόσο εύκολα. Το έλεγα μετά το μάτι στη Λιβαδιά ότι είναι ένας καλός προπονητής. Εμένα ο Παντελίδης με διέψευσε σε αυτό το οποίο είχα γράψει, ότι ήταν σε μια φάση που δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση. Και όντως, μέχρι το Λιβαδιακό δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση. Το κατάφερε στα δύο επόμενα παιχνίδια. Για μένα όμως για τον Άρη, πέρα το αποτέλεσμα, η ουσία είναι και στην εξέλιξη. Δηλαδή το να δω την ομάδα να αποδίδει καλύτερα και εγώ έχω απαιτήσει από αυτή την ομάδα λόγω και των παιχτών των οποίων διαθέτει. Λόγω επειδή. Γιατί τώρα, ναι, γιατί τώρα από έναν άλλο, ο οποίος έχει μπροστά τον Λάρσον, έχει τον Ματέο, έχει τον Ντιγκινή, έχει τον Φετφατζίδη, εγώ απαιτώ και περισσότερα πράγματα στην ουσία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή έναν άλλο, ο οποίος θα γίνεται και πιο απειλητικός μέσα στην περιοχή, θα διασπά πιο εύκολα άμυνες όπως αυτή του Παζιάννα. Mm. Εκτός του να ρίξει 3-4 γκολ στον Μπας, ο Πάοκ δεν το κατάφερε αυτό. Okay. Αλλά για μένα η ουσία είναι η εξέλιξη παράλληλα με τα αποτελέσματα. Γιατί τον Παντελίδη τον έφερε στην ουσία τον περασμένο Ιανουάριο για να εξελίξει την ομάδα. Εντάξει. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε πάνω από όλα και δεν θυμάται κανένα. Όπως έχω πει και πολλές φορές και πέρα από το χαβάλε που κάνουμε τώρα για τον, ναι, τον Παντελίδη, δεν εξελίσσεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι. Θέλει χρόνο. Προφανώς. Θέλει χρόνο, σίγουρα. Αλλά θα υπάρχουν και απαιτήσεις. Το σημαντικό για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει πάρει δύο αποτελέσματα που έχουν τονώσει πολύ το ψυχολογικό του κομμάτι και τον φέρνουν σε θέση ισχύως όσον αφορά την πέμπτη θέση. Και αν πάρει και μια νίκη στην Τριπολή θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την παρουσία του στην πεντάδα. Κοιτώντας παράλληλα με κλεφτές ματιές, θα πω εγώ για την ώρα, γιατί διαβάζω κάποιους που λένε ότι κανονίκη θα μην βγείτε τέταρτη, ας πούμε, και στην τέταρτη θέση. Εντάξει, είναι 4 βαθμούς ο Ατρόμητος, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Εντάξει, και έναν Ατρόμητο που τον έχει και στο Βικελίδης και όλο στο δεύτερο γύρο. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά για την ώρα υπάρχουν δύο παιχνίδια μπροστά, με τον Αστέρα στην Τρίπολη Δευτέρα και με τον Πανιόνιο την μεθεπόμενη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, στο Βικελίδης, που άρεσε, νομίζω ότι πρέπει να πάρει μίνιμουμ 4 βαθμούς για να πάει με ένα βαθμολογικό πλεονέκτημα έναντι Παναθηναϊκού και Ξάνθης στα ντέρμπι που ακολουθούν μετά, γιατί υπάρχει το μάτς με τον Μπάουκ στην Τούμπα. Έτσι, σε 3 αγωνιστικές από τώρα υπάρχει το παιχνίδι με την ΑΕΚ που άλλαξε προπονητή μετά από αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια όλο να φάνε τον Ζουνίδη και να έρθει ο Χιμένεθ.
Και υπάρχει και το στον Ολυμπιακό μετά, στο Καραϊσκάκης. Είναι μια δύσκολη τριάδα για τον Άρη και πρέπει να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς μπορεί μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Με επιστροφές ενώπιον του αγώνα με το Αστέρα Τρίπολης, την ερχόμενη Δευτέρα, με ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος πραγματικά δηλαδή η καντεμιά του δεν έχει όριο, γιατί μετά από δύο καλές εμφανίσεις που έχει κάνει, έχει πρόβλημα στη μέση και θα χάσει το ματς της Δευτέρας. Τώρα το ποιο θα βάλει ο Παντελίδης είναι νωρίς ακόμα να μπούμε σε διαδικασία. Υπάρχει το λογή του Γιουνέζ, ο οποίος επιστρέφει. Υπάρχει και ο Ντιγκινή, υπάρχει και ο Λάρσον που μπορεί να παίξει μπροστά ανάλογα με το τι θέλει ο Παντελίδης στην Τρίπολη. Ο Τόνος, ο οποίος και αυτός θα είναι στη διάθεση του πεντατεράθρων τεχνικού. Ο Φετφατζίδης, που και αυτός υπολογίζεται κανονικά από τον Παντελίδη για τον Παντελίδη Αστέρας, στην αποστολή θα είναι, στην εντεκάδα δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά. Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο τώρα βιαστικό να το βάλεις κατευθείαν στην εντεκάδα. Τον Φετφατζίδη και χαλάς και λίγο και τις ισορροπίες μιας ενός σχήματος που σε έχει βγάλει ασπροπρόσωπο στα τελευταία δύο παιχνίδια. Ο Βέλεθ και αυτός επέστρεψε με τον Παζιάννα. Μου, μιας που τον έπεσε λίγο τον Φετφατζίδη, εσύ πιστεύεις ότι είναι τόσο ποιοτική προσθήκη ο Φετφατζίδης? Ας πω τη γνώμη για τον Φετφατζίδη. Εγώ θεωρώ ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής, ειδικά στην εποχή του Φετφατζίδη, πηγαίνει στα Αραβικά Εμιράτα, κάνει ένα πισωγύρισμα στην καριέρα του, κάνει ένα μεγάλο βήμα στον αφορά τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αλλά όσον αφορά την καριέρα του, κάνει πισωγύρισμα. Το ίδιο θεωρώ και για τον Πρίγιοβιτς αυτή τη στιγμή. Ό,τι έχει κάνει. Ναι. Είναι πισωγύρισμα στην καριέρα του. Όταν ένας παίχτης Ευρωπαίος και με καλά στοιχεία, γιατί ο Φετφατζίδης όταν έφυγε για εκεί κάτω, ήταν από τους πολύ καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει, και ήταν στα πάνω του, ήταν και στη Γένοα κιόλας. Τώρα το σε τι κατάσταση θα είναι με τον Άρη, τι να σου πω. Στον Ολυμπιακό δεν βρήκε θέση. Παρόλο που πήρε ευκαιρίες. Εντάξει, το γλεντήσανε λίγο κιόλας στα social media. Ήταν εκείνο μας με την ΑΕΚ, την αλήθεια που έδωσε κάποια πατήματα. Ναι, okay. Ναι. Για τις τελικές του προσπάθειες. Γενικά δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ, ρε παιδί μου, ούτε και πιο μικρό στον Ολυμπιακό, ούτε στην Τζένοα, ούτε στα... Πες το, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όλα αυτά. Το γκολ δεν το έχει. Εντάξει, έχει πιο πολύ το δημιουργικό κομμάτι. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτή την ωραία κοφτή τρίπλα που θυμόμαστε όλοι, ας πούμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια έκρηξη στα πρώτα βήματα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σου φέρνει το απρόβλεπτο. Γιατί ο Φετφατζίδης, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι και από όπου και αν έρθει, έχει αυτό το απρόβλεπτο στις ενέργειές του. Και είναι και ένας παίκτης που έχει και το ένα εναντίον ενός για εξτρέμ. Μπορεί να πατήσει περιοχή, να ανοίξει χώρους, να τραβήξει οι παίχτες πάνω του. Σίγουρα είναι μια ποιοτική προσθήκη. Τώρα το αν θα αποδώσει ή όχι στα θέλω του Άρη, αυτό θα φανεί μέχρι το καλοκαίρι, που έχουν συμφωνήσει στις δύο πλευρές. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι στο τραπέζι όσον αφορά την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ο Άρης, η ανάγκη του ήταν στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί έπρεπε για μένα να αποκτήσει συνεπιθετικό. Δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Ή το βρήκε και δεν το έβγαινε οικονομικά. Αλλά τώρα, όπως και να το κάνουμε, όταν κυκλοφορεί στην αγορά των ελεύθερων μια περίπτωση που είσαι στο Φετφατζίδη, δεν μπορείς να κάνεις τα στραβά μάτια. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, και είναι και προσιτός οικονομικά, τον έφερες αυτά που ήθελες εσύ και τον έκλεισες μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα θα πει κάποιος και έχει δίκιο ότι σε εκείνη τη θέση έχω τον Ματέο, ο οποίος είναι αναγεννημένος στα τελευταία παιχνίδια, και τον Λάρσον που τον πήρα φέτος, το Γενάρη. Ναι. Το θα έχεις ένα ακόμα, δεν είναι κακό. Ναι, καλά, σίγουρα δεν είναι κακό. Τον Παντελή, εγώ το ρώτησα την Κυριακή, του λέω κότς, εκεί που δεν έχεις επιλογές, τώρα δεν ξέρεις ποιο να βάλεις. Λέω, καλύτερος θα παίξει. Μακάρι να λειτουργήσει έτσι ο Παντελής και ο καλύτερος να παίζει, γιατί αυτή τη στιγμή δικαιούται να παίζουν ο Ματέο με τον Λάρσον. Ναι. Βάσει εικόνας, ειδικά ο Ματέο, που τώρα δεν πρέπει να βγει από την δεκάδα με τίποτα, με την απόδοση που έχει πιάσει τελευταία παιχνίδια. Γιατί δεν έχει βάλει δύο γκολ και έχει χαρίσει στον Άρη δύο βαθμούς χρυσάφι το παιδί. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Είναι γενικότερα μέρες ηρεμίας μετά από πάρα πολύ καιρό στον Άρη, χωρίς αρνητισμό, χωρίς κριτική. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια καλή ηρεμία που την είχε ανάγκη η ομάδα. Είναι αυτό που ο Παντελίδης την περασμένη Κυριακή, συμφωνώ, ότι ο Άρης αυτό το οποίο του έλειπε εδώ καιρό ήταν το χαμόγελο. Δεν μπορούσε να χαμογελάσει. Νομίζω ότι πλέον το κάνει και μακάρι να συνεχίσει και έτσι κιόλας και στα επόμενα παιχνίδια. Χαμόγελο το παιδί. Πάντα τονίζω όμως ότι δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι πρώτα τα αποτελέσματα, αλλά είναι και να έρθει και η εξέλιξη της ομάδας σταδιακά. Okay, αλλά όταν τα αποτελέσματα είναι καλά, το άλλο το κομμάτι μένει στην απόξω, όπως ξέρεις πολύ καλά, Νίκο Παπαδόπουλε. Όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά και συνδυάζεται με μέτριες εμφανίσεις είναι ακόμα χειρότερα. Ναι. Όταν είναι καλές εμφανίσεις και δεν έχουν τα αποτελέσματα, είναι λίγο χειρότερα.
Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Το αποτέλεσμα τώρα, πάντα είναι αυτό που μετράει, ό,τι και να γίνεται. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα νέα της σημερινής προπόνησης, ο Μπάσα έμεινε εκτός περισσότερο για να ξεκουραστεί, γιατί κουβαλάει και λίγη παραπάνω κούραση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο Παυλίδης απουσίασε λόγω ίωσης. Αλλά για τον Διαμαντόπουλο είπαμε ότι χάνει το μάτι της Δευτέρας, κατά άλλα δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα για τον Παντελή για αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι της Δευτέρας είναι αρκετά κομβικό. Είναι σημαντικό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Αν καταφέρει ο Άρης να πάρει νίκη εκεί, νομίζω πια την πεντάδα την. Όχι την κλειδώνει, αλλά έχει ένα προβάδισμα. Γιατί έχει μετά τα τρία μάτς που έχουμε πει που τα έχουν όλοι. Πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακό, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τα προηγούμενα πριν από αυτά. Θα φάνει. Ας πάρει πρώτα αυτά τα δύο που έρχεται με Αστέρα και Πανιόνι και μετά δούμε και σαν τέλος. Μάλιστα. Νίκο, τα είπες εξαιρετικά, φίλε μου. Σε περιμένουμε εδώ αύριο να μοιραστείς μαζί μας όλες τις εμπειρίες που έζησες. Ανοίξουμε το ημερολόγιο των Βρυξελών. Και θέλει για μια σοκολάτα, ρε φίλε. Δηλαδή, πάρε μια παραπάνω να φάμε κι εμείς τίποτα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Οκ, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Οι μεγαλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών είναι σε Στοίχημα. Από το κινητό σας, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να έχετε Στοίχημα μαζί σας και το καζίνο της Στοίχημα, το οποίο έχει εκεί πάρα πολλές επιλογές για κέρδη. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο για να κλείσουμε. 1-1 τον Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στο 77. Ισοφάρισε η Μπαρσελόνα με τον Μάλκομ. Μπήκε και ο Μέση πριν από λίγο. 0-1 καθυστερήσει στο Everton Manchester. Θερσαμέ, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ. Σήμερα λίγο πιο αργοπορημένη, σήμερα μπήκαμε λίγο πιο αργά. Προλάβαμε να πούμε λίγα πράγματα. Τέλος στο Everton Manchester City 0-2 με τον γκολ του Gabriel Jesus στο τέλος. Μια κεφαλιά και τη Real πηγαίνει out. Διπλό για την Everton, για την City λοιπόν, η οποία πλησιάζει John Zatzi στους 3 βαθμούς στη Liverpool. Αρχίζει να σφίγγει η ομάδα από το λιμάνι. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Πιστεύω, φίλε μου καλέ, έχει ένα μάτσο παραπάνω η City. Α, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Πιστεύω όμως, φίλε, επειδή και το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο, άθλημα, στο τέλος της ημέρας είναι δίκαιο, σε μια γεμάτη χρονιά, πιστεύω ότι η Λίβερπουλ φέτος εύκολα δύσκολα θα το πάρει, γιατί νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Από όσα έχω δει. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. και δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Η City λοιπόν πήγε. Φίλε μου, δεν βλέπω να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. 25 βλέπω τον 25 και τον άλλον. Πριν θα ήταν αυτό μάλλον. 62 λοιπόν η Λίβερπουλ. Το 25 μου το βγάζει. 26 η City. Μάλιστα. 62 λοιπόν η Λίβερπουλ. 59 η City. 57 η Τότεναμ, που και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι. Επειδή η Λίβερπουλ έχει απώλειες το τελευταίο καιρό. Πιο πίσω μετά η Chelsea. 50, οκ. Okay. Η United που προσπαθεί να μπει στην τετράδα και να πάρει ένα εισιτήριο για το Champions League 48. Η Arsenal League 47. Γενικά αναμένεται να γίνει μάχη ως το τέλος στην Premier League, που έχει ακόμα αρκετό δρόμο και έχει City Liverpool είναι. Νομίζω City Liverpool πρέπει να είναι το παιχνίδι στο δεύτερο γύρο, εκτός για να κάνω κάποιο λάθος. Η Liverpool έχει να παίξει με την Bournemouth το Σάββατο. Μετά ξεκινάει και το Champions League. Έχει μια μικρή διακοπή, μια εβδομάδα που δεν γίνουν τα παιχνίδια στην Premier League. Και μετά έχει το Liverpool Brighton Μονάχου. Και μετά έχει να πάει να παίξει μέσα στο United, φίλε. Σφιχτός. Και έβαλε το Liverpool, έχει να παίξει το Derby εκεί πέρα του Merseyside. Σφίξανε τα πράγματα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Είχε μια διαφορά η Liverpool με αυτές τις δύο ισοπαλίες θεωρητικά σε παιχνίδια που μπορούσε να τα πάρει, ή τέλος πάντων έτσι φαίνονταν. Ότι είναι βατά και αυτό με τη Leicester φυσικά στο Anfield και αυτό με τη West Ham. Δεν κατάφερα να τα πάρει και την πλησιάζει η City. Παραμένει το 1-1 στον Barcelona Real Madrid, είμαστε στο 87. Είχε μια ευκαιρία πριν ο Μπέιλ καθυστέρησε, έβαλε την κόντρα ο αμυντικός της Barcelona. Κατά ένα λόγο γίνει και τώρα με τον Cross. Αυτός δεν καθυστέρησε, απλά έκανε ένα σούτ στην κίνηση από το ύψος της περιοχής. Πάνω σε αμυντικό της Μπάρτσα, η οποία ξεκίνησε χωρίς τον Μέση για να πάρει ανάση. Μπήκε μετά το 65-70 ο Μέση, να δούμε αν μπορεί να έχει πάρει τη γνωστή του επιρροή στο παιχνίδι της Μπαρτσαλόνα, όμως να έχει πάντα. 1-1 λοιπόν εκεί το παιχνίδι, να δούμε αν υπάρχει κάτι καινούριο πλην του τελικού στο Everton City με 0-2 σε παιχνίδια κυπέλου. Τελικό το Σάλκε Φορτούνα Ντίσσελντορφ 4-1 στο παιχνίδι κυπέλου της Γερμανίας.
εύκολα η Σάλκε την, τη Φορτούνα. Η Σάλκε προηγήθηκε με ένα 0 στο 29, ο Σανέ το 2-0 στο 48, ο Ουτ το 3-0 στο 53, μείωσε η Φορτούνα με τον Χένιξ στο 71, ξανά ο Σανέ στο 87 έκανε το 4-1 για την Σάλκε. Στο 2-2 είναι στις καθυστερήσεις, στον αγκετελικό, το Χέρτα Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ η οποία πήγε λίγο να βρει ρυθμό μετά την τη διακοπή, αλλά είχε πάλι μια απώλεια στην Bundesliga την προηγούμενη εβδομάδα και παραμένει πίσω από την Dortmund. Η Bayern η οποία έμεινε πίσω στο σκορ στο 3, ισοφάρισε το 7 με τον Gnabry, με τον ίδιο παίχτηκε και το 1-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ισοφάρισε για την Hertha ο Σέλκε σε αυτό το 2-2, περιμένουμε τελικό και από εκεί. Τελικό έχουμε, δεν έχουμε μάλλον ακόμα, στο Ren Lille γαλλικό κύπελο. Στο 81 είναι εκεί το παιχνίδι. Η Lille προηγήθηκε με τον Pepe στο 65, ισοφάρισε η Ren στο 74. Η Lille, η οποία παίζει με 10 παίκτες από το 19, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Σουμαόρο. Περιμένουμε και από εκεί τελικό, να δούμε αν θα το προλάβουμε μέχρι να τελειώσει η δική μας η εκπομπή. Υπήρχε ένα δημοσίευμα νωρίτερα, το οποίο δεν το σχολιάσαμε. Ουκρανικό κιόλας υποτίθεται το δημοσίευμα αυτό. Φυσικά στην Ελλάδα κυκλοφόρησε από μία ιστοσελίδα η οποία τέλος πάντων είναι λίγο κόκκινων συμφερόντων. Εντελώς τυχαία αυτό το δημοσίευμα θεωρητικά, όχι δημοσίευμα, υπόθηκε στο τηλεοπτικό σταθμό της Ουκρανίας ότι ο Λουτσέσκου, ΠΑΟΚ, συμφωνεί με την Γαλατασαράι για το καλοκαίρι. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου είπε ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε τη λέξη με τα πολλά αλφα. Έτσι απάντησε όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου της Νέας Μήνης γι' αυτό. Μια Γαλατασαράι βέβαια η οποία έχει προπονητή το Φατίχ Τερίμ, ανανέωσε το συμβόλαιο του για 5 χρόνια όπως διάβαζα πριν, πριν λίγο καιρό. Του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα η οποία έχει τέλος πάντων κάποιες ερυθρόλευκες αποχρώσεις, σύμφωνα με αυτούς λοιπόν υπάρχει θέμα με τον Λουτσέσκου, την Γαλατασαράι. Ειλικρινά, όλοι νομίζω πλέον μπορούν να καταλάβουν πότε προκύπτει θέμα κανονικό, πότε δεν υπάρχει τίποτα, πότε ο καθένας βγάζει κάποια πράγματα με συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι. Και στην προκειμένη, ο σκοπός έχει να κάνει με το να χαλάσει όποια ισορροπία του ΠΑΟΚ ενώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Έτσι. Εντελώς τυχαία βγαίνει ένα τέτοιο δημοσίευμα τώρα που υποτίθεται ότι ήρθε από μία ατάκα ή τέλος πάντων από ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού στην Ουκρανία. Έτσι, η οποία Ουκρανία θεωρητικά συνδέεται με τον Λουτσέσκου λόγω του Μιρτσέα. Λουτσέσκου του πατέρα. Τέλος πάντων. Τέτοια δημοσιεύματα, τέτοιο καιρό, μόνο εκ του πονηρού μπορούν να προέρχονται καθώς δεν έχουν καμία βάση. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Πριν κλείσουμε να δούμε τι γίνεται και με το Champions League. Έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον αυτό που έγινε τελευταία αγωνιστική, γιατί είναι αρκετά πιθανός ένας ελληνικός εμφύλος στους 16. Η ΑΕΚ έκανε πραγματικά ό,τι μπορούσε την περίοδο για να χάσει από την Adverb. Τελικά ανοίξε με 77-76 σε παιχνίδι που στη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν μπροστά με 15 πόντους. Μια φάση τώρα βλέπω το Μέση με τον Σέρχιο Ράμος. Νομίζω ο Ράμος έχει πάει στην μπάλα και νομίζω είναι και λίγο είναι εκτός περιοχής, δεν δόθηκε κάτι. 3 λεπτό καθυστερήσεων στο Μπαρσελόνα Ρεάλ. Είμαστε στο 92. Η ΑΕΚ λοιπόν νίκησε, οπότε είναι πρώτη. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος και ο Προμηθέας είναι τέταρτος. Με το σημερινό αποτέλεσμα έκανε μεγάλη μάχη στην Ιταλία με τη Βίρτους Μπολόνια. Έχασε την παράταση και τερμάτισε τέταρτος και αφού στον ομιλό του. Οπότε η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει έναν εκ των ΠΑΟΚ, Προμηθέα ή Λεμάν στη φάση των 16. Κλήρωση γίνεται την Παρασκευή στη Γενέβη, στα γραφεία της FIBA. Τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα το πρώτο ματς στο διήμερο 5 με 6 Μαρτίου, το δεύτερο στο διήμερο 12 με 13. Έτσι όπως το πρόγραμμα της FIBA, ο τέταρτος είναι αυτός που παίζει πρώτος στην έδρα του. Το δεύτερο ματς γίνεται στη ρεβάνς του πρώτου, δηλαδή αυτόν που είχε το καλύτερο αποτέλεσμα, το καλύτερο τερματισμό στον όμιλο. Και φυσικά παίζει ρόλο η διαφορά πόντων. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι η ΑΕΚ, πρώτη στον τρίτο όμιλο, η Μούρθια, η Ισπανική, η οποία έχει κάνει τρομερή πορεία σε όμιλους με 13-1, αλλά στην Ισπανία είναι πολύ χαμηλά, η πρώτη του πρώτου ομίλου, και η Βίρτους Μπολόνια,
η πρώτη έδρα του ομίλου, Προμηθέα. Αν ο ΠΑΟΚ είναι καλά μέχρι τότε, το Μάρτιο, και είναι κομπλέ και δεν έχει διάφορα άλλα προβλήματα, νομίζω αυτή που δεν θα είναι η Μπολόνια. Και ο μοναδικός λόγος που δεν θα την ήθελε, είναι, okay, προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα, τέλος πάντων πιο ποιοτική και πιο γεμάτη, είναι γιατί είναι αρκετά πιθανό να διοργανώσει το Final Four. Που όπως θα έχετε καταλάβει όσοι ασχολείστε, αυτός που διοργανώνει το Final Four είναι και εκεί. Ή τέλος πάντων, αυτός που ακούγεται είναι διοργανώσει το Final Four, είναι εκεί και γίνονται λίγο πράγματα για να πάει εκεί. Έτσι. Γιατί η FIBA, ένα από τα πράγματα τα οποία δεν έχει διορθώσει ακόμα στο Champions League, όπως και η διαιτησία δεν έχει διορθώσει, είναι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το Final Four. Περιμένει ποιες ομάδες θα είναι οι τέσσερις και μία και το σένα να το διοργανώσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω τι γίνεται αυτό. Μπορεί να ανακοινώνει το Final Four που θα γίνεται από την αρχή της σεζόν και να τελειώνει εκεί το θέμα. Τέλος πάντων. Αλλά μέχρι τότε μεσολαβεί έτσι μεγάλος δρόμος. Έχει πολύ καιρό ακόμα αυτά τα παιχνίδια. Απλά σήμερα ολοκληρώθηκε και η τελευταία αγωνιστική και υπάρχει αυτό το αρκετά μεγάλο ενδεχόμενο. Έτσι, να δούμε έναν εμφύλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετά από αρκετά χρόνια, γιατί το τελευταίο καιρό το βλέπουμε μόνο στην Ευρωλίγκα, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έτσι. Από τη στιγμή που η Ευρωλίγκα κιόλας έγινε με αυτό το format, με τα παιχνίδια δηλαδή κανονικής περίοδου να είναι σαν πρωτάθλημα, βρίσκονται κάθε χρόνο αντίπαλοι και οι δύο στην Ευρώπη. Είναι λίγο... ψάξουμε το πότε άλλες ομάδες βρέθηκαν αντίπαλοι στην Ευρώπη σε φάση νοκάουτ, έτσι, για τους ομίλους και αλλιώς δεν γίνεται. Υπενθυμίζω ότι αυτό δεν γίνονταν μέχρι πέρσι στο Champions League, στη φάση 16, από τις 8 και μετά μπορούσε να βρεθεί ομάδες από την ίδια χώρα να είναι αντίπαλες. Άλλαξε γι' αυτό και οι δύο ομάδες από την ίδια χώρα μπορούν να αντιμετωπίσουν μία την άλλη και στη φάση των 16, να λέω όμως ότι είναι αργή. Ότι αργεί αυτή η διαδικασία, είναι μακριά. Να είμαι για 1,5 μήνα μακριά αυτά τα παιχνίδια. Ο Άρης έχει γενικότερα στο μπάσκετ πλέον υπάρχει μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα. Το Σαββατοκύριακο εδώ είναι προγραμματισμένο το All-Star Game, το τριήμερο το All-Star Game που ξεκινάει ουσιαστικά από την Παρασκευή με κάποιες εκδηλώσεις στο κλειστό της Χάνθ το Σάββατο από το πρωί και με σεμινάριο προπονητών και αργότερα με το παιχνίδι των ομάδων με αμαξίδιο, λίγο πιο μετά το παιχνίδι των ομάδων των νέων, την ομάδα των βετεράνων και την Κυριακή φυσικά με τους διαγωνισμούς τριπώντων καρφωμάτων και όλους τους στάρ του ελληνικού μπάσκετ εδώ. Ακολουθεί μετά τα παιχνίδια, ακολουθεί μετά το ελληνικό μέσα εισαγωγικά Final Four του Κυπέλου με τους ημιτελικούς στις 13 το Κίμι Πάο και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και τον τελικό μετά στην Κρήτη στις 17. Από εκεί και μετά έχει τα τελευταία παράθυρα της εθνικής ομάδας, των εθνικών ομάδων για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ, βέβαια η εθνική την έχει εξασφαλίσει. Και το πρωτάθλημα ξαναξεκινάει 2 Μαρτίου. Οπότε ο Πάο και έχει μπροστά τα μάτια του Κυπέλου, έχει αυτή τη μεγάλη πρόκληση, δεν έχει τόσο μεγάλη διακοπή. Ο Άρης από σήμερα νομίζω έδωσε 4 μέρες άδεια ο Καστίτης, καθώς η αγωνιστική δράση αργεί για την Basket League. Έχει ακόμα αρκετό καιρό για να ξεκινήσει. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μαζί μας ήταν η Stoiximan. Stoiximan καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών καθημερινά σε ό,τι άθλημα μπορείτε να φανταστείτε. Και το Stoiximan Casino με πάρα πολλές επιλογές κάθε μέρα. Και στο Stoiximan Casino εδώ και αρκετό καιρό. Η Stoiximan η οποία... Τη στιγμή μπορείτε να την έχετε μέσω εφαρμογής και στο κινητό και στο τάμπλετ σας. Μπορείτε φυσικά να παίζετε από τον υπολογιστή σας όπου και αν είστε. 24 ώρες το 24ωρο η Stoiximan είναι δίπλα σας και σας δίνει πάρα πολλές επιλογές στοιχηματικές. Εμείς θα ραντεβού αύριο εδώ με σύσσωμο team πια πλήρες με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη. Θα πούμε κανονικά για 1-2 γιατί σήμερα πάλι ήμασταν λίγο κουτσουρεμένα και λίγο διαφορετικά. Ακολουθεί ο Γιώργος Αγόρας και η ζούγκλα του, η οποία ξεκινάει μετά το διάλειμμα γύρω στις 12. Σύμφωνα με τον κύριο Διευθυντή, η ζούγκλα πλέον 2 η ώρα τελειώνει, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τραβάει κάποιες φορές αρκετά. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 10. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι και να κάνετε.